Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε απόψε μαζί μας σε μια τόσο σημαντική ημέρα για εμάς. Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη παρουσίαση του τρίτου ηλεκτροκίνητου αγωνιστικού μονοθέσιου της ομάδας μας. Εγώ είμαι η Έλενα Καλογεροπούλου και μαζί με τον Βασίλη Αμυρίδη θα είμαστε οι παρουσιαστές της απόψινής εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Μακεδονία Παλάς για τη φιλοξενία, τη Live Media, τον Plus Radio και τους 4 τροχούς που είναι χορηγοί της εκδήλωσης. Πριν ξεκινήσουμε με την παρουσίασή μας, θέλουμε να υποδεχτούμε στο βήμα τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, κύριο Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω αυτή την εξαιρετική φοιτητική ομάδα και για τη δουλειά που κάνει, το αποτέλεσμα που έχει, το οποίο το είδατε ήδη έξω και το δείτε να αποκαλύπτεται σε λίγο, αλλά κυρίως για την προσπάθεια που έχει καταβάλει, την οποία είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω για ένα χρόνο τουλάχιστον. Να έρχονται Σάββατα, να έρχονται Κυριακές, να έρχονται με κακό καιρό, να έρχονται με πολύ ζέστη, σε εγκαταστάσεις που δεν θα τις χαρακτήριζε αξιοζήλευτες και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Ακόμα και αν δεν είχαν αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αυτά τα παιδιά θα άξιζαν και τα συγχαρητήριά μας και την υποστήριξή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοσμήτορα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στο βήμα τον κύριο Γρηγόριο Παπαγιάννη, πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καλησπέρα. Ειλικρινά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Βλέπω τα παιδιά τα οποία τα βλέπω και στα μαθήματα και στους χώρους τους πανεπιστημιακούς. Σήμερα έτσι να είναι ολόλαμπροι με τις όμορφες τους φορεσιές. Γιορτάζουμε πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός. Σαν πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θέλω να πω ότι είμαστε γενικά περήφανοι για τις ομάδες τις οποίες δημιουργούν οι φοιτητές μας, ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται πάρα πολύ έντονα, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Κοσμήτορας Πολυτεχνικής, και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ειδικότερα για την ομάδα της Aristurtle, θα πρέπει να πω, παρόλο που δεν αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από φοιτητές του τμήματός μας, αλλά συμμετέχουν και φοιτητές και από άλλα τμήματα και σχολές και πανεπιστήμια, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν από το 2013, μέσα σε 5 χρόνια, έχουν ήδη δημιουργήσει 2 μοντέλα ηλεκτρικών μονοθέσεων αγωνιστικών αυτοκινήτων, τα οποία είδατε απ' έξω, και ένα καινούριο που θα δείτε εδώ πέρα τώρα σε λίγο. Μέσα σε 5 χρόνια, εξέλιξη 3 μοντέλων αυτοκινήτων, ούτε αυτοκίνητο βιομηχανία να ήταν. Δηλαδή, συγχαρητήρια, παιδιά. Εξαιρετική δουλειά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συμμετέχουν σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και κατακτούν θέσεις αξιοζήλευτες. Κοιτώντας τα μάτια, πανεπιστήμια με πολύ μεγάλη παράδοση, τεχνολογικά δηλαδή πανεπιστήμια της Ευρώπης, και μάλιστα μέσα σε ένα περιβάλλον από το οποίο δεν έχουν πάρει καθόλου κρατική ενίσχυση και έχουν καταφέρει να βρούνε μόνοι τους, με πολύ τρέξιμο και κόπο είναι αλήθεια, εξαιρετικά ευγενικές χορηγίες με βάση τις οποίες κάνουν τη δουλειά τους. Συγχαρητήρια λοιπόν για μια ακόμα φορά. Εύχομαι πάντα να έχουμε τέτοια από τα παιδιά μας και καλή συνέχεια και καινούργιες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το έργο της ομάδας μας δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη στήριξη των χορηγών μας. Γι' αυτό και πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους Platinum χορηγούς μας και να ξεκινήσουμε με την εταιρεία Beta CA Systems, η οποία βρίσκεται στο πλευρό μας από το ξεκίνημα της ομάδας μας. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού, επεξεργασίας δεδομένων και αποτελεσμάτων αναλύσεων. Οι μηχανικοί της ομάδας μας έχουν την ευκαιρία καθημερινά να δουλεύουν με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούν και κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες όλου του κόσμου. Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν την επεξεργασία και την έλεγχο κρίσιμων στοιχείων πριν από το στάδιο της παραγωγής. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μια εταιρεία τέτοιου βεληνεκούς έχει τις ρίζες της στο δικό μας πανεπιστήμιο και στηρίζει έμπρακτα το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχουν λόγια για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στην εταιρεία Jamsport και για τη βοήθεια που έχει προσφέρει απλόχερα στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία βρίσκεται συνεχώς πλάι στα μέλη της ομάδας, τόσο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των μονοθεσίων, όσο και ενίοτε στις δοκιμές και στους διεθνείς διαγωνισμούς. Το πρόσωπο πίσω από την εταιρεία, ο κύριος Μιχάλης Κυρλαγκίτσης, είναι ειδήμων στα συστήματα αναρτήσεων και όχι μόνο. Κύριε Μιχάλη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε για όλα.
Ο εγκέφαλος, δηλαδή η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας του μονοθεσίου μας, είναι μια χορηγία της εταιρείας D-Space. Η D-Space είναι παρούσα όπου μηχανικοί σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Οι hardware και software λύσεις που προσφέρει η εταιρεία επιταχύνουν την ανάπτυξη αλλά και τη δοκιμή συστημάτων μηχατρονικού ελέγχου. Πολλά κομμάτια του μονοθεσίου μας αποτελούνται από σύνθετα υλικά. Είναι χαρά μας που η ομάδα μας συνεργάζεται με μια κορυφαία εταιρεία στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων με σύνθετα υλικά στην Ελλάδα. Η CFT διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους για να πραγματοποιεί κατεργασίες υψηλών προδιαγραφών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και την εταιρεία Ιαπωνική, που από την κατασκευή του πρώτου κιόλας αγωνιστικού μας μονοθέσιου εξοπλίζει το χώρο της ομάδας μας με τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέλη της ομάδας μας. Η Ιαπωνική διαθέτει μια τεράστια ποικιλία ανταλλακτικών τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεται ένας σύγχρονος μηχανικός και συνεργάζεται με τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων αυτοκίνησης. Ο όμιλος Lab Group είναι κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής καλωδίων, εξαρτημάτων και συστημάτων καλωδίωσης. Με χρόνια τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, η εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα ανθεκτικά, τα οποία χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Στόχος της ομάδας μας είναι η συμμετοχή στους διεθνείς διαγωνισμούς της Formula Student με τα κορυφαία πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Ο διαγωνισμός της Formula Student χωρίζεται σε δύο κατηγορίες αγωνισμάτων, στα στατικά και στα δυναμικά. Στα στατικά αγωνίσματα, οι ομάδες διαγωνίζονται ως προς τις ιδέες τους, τη διαχείριση και το σχεδιασμό. Αυτά είναι το αγώνισμα του σχεδιασμού, όπου παρουσιάζονται σχεδιαστικές λύσεις μπροστά σε μια επιτροπή κριτών. Στην ανάλυση του κόστους, κοστολογείται κάθε εξάρτημα που ενσωματώνεται τελικά στο μονοθέσιο. Η ομάδα, ως εταιρεία, συντάσσει και παρουσιάζει ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο μπροστά σε μια επιτροπή κριτών. Στα δυναμικά αγωνίσματα, οι ομάδες διαγωνίζονται προς την απόθεση των μονοθεσίων που έχουν κατασκευάσει στην πίστα. Το αγώνισμα της επιτάχυνσης είναι μια ευθεία 75 μέτρων. Τα μονοθέσια τρέχουν και προσμετράται ο χρόνος επιτάχυνσής τους. Το skidpad ή αλλιώς δυναμικό οχτάρι είναι μια πίστα σχήματος 8. Σε αυτό ακριβώς το αγώνισμα κρίνεται και η ικανότητα των μονοθεσίων να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα υποστροφή. Το autocross είναι μια πίστα περίπου 1 χιλιόμετρου και αποτελεί το γύρο κατάταξης όλων των μονοθέσεων. Τέλος, το πιο απαιτητικό αγώνισμα όλων των διαγωνισμών είναι αυτό της αντοχής και της αποδοτικότητας. Πρόκειται για μια πίστα 22 χιλιόμετρων, την οποία τα μονοθέσια καλούνται να διανύσουν όλα μαζί όσο πιο γρήγορα και αποδοτικά γίνεται. Είμαστε. Η ομάδα μας αποτελείται από 27 φιλόδοξους φοιτητές από τα τμήματα των μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, χημικών μηχανικών, καθώς και από τα τμήματα των οικονομικών επιστημών, το τμήμα των αρχιτεκτώνων και το τμήμα των φυσικών. Αν και η ομάδα μας είναι ενεργή λίγα μόλις χρόνια, έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις. Ένα χρόνο μετά τη γέννησή της, συμμετέχει για πρώτη φορά σε διαγωνισμό της Formula Student σε αυτόν της Ιταλίας, στην κατηγορία Class 3, δηλαδή μόνο με σχέδια, και καταφέρνει την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη. Το 2015 η ομάδα συμμετείχε στον διαγωνισμό της Αγγλίας στην πίστα Φόρμουλα 1 στο Silverstone, στην κατηγορία Class 2, δηλαδή με σχέδια και μερικά κομμάτια ολοκληρωμένα. Εκεί η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη στην κατηγορία Class 2. Το 2016 γίνεται πραγματικότητα το πρώτο ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο της ομάδας, με το όνομα Electra,
Και η ομάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό της Ουγγαρίας, όπου καταφέρνει να διακριθεί στους finalists του Business Presentation και να πάρει την 5η θέση. Το 2017 η ομάδα επέστρεψε με μια back-to-back κατασκευή, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, ενός δεύτερου πιο ανταγωνιστικού μονοθέσιου, τη Ήβη. Η ομάδα ξεκινάει το ταξίδι της με την Ήβη με τον διαγωνισμό της Ιταλίας, στον οποίο καταφέρει να κατακτήσει την τρίτη θέση στο αγώνισμα του Business Plan Presentation. Στη συνέχεια, η ομάδα κατευθύνεται στον διαγωνισμό της Γερμανίας, ένας από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς Formula Student, στον οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία της καταφέρει να τερματίσει το αγώνισμα της αντοχής και αποδοτικότητας, για το οποίο σας μίλησε νωρίτερα η Έλενα. Τέλος, το ταξίδι της ομάδας ολοκληρώνεται με τον διαγωνισμό της Ουγγαρίας, στον οποίο και κατακτάει την 5η θέση στη γενική κατάταξη. Στη συνέχεια, εδώ πέρα βλέπετε την ομάδα μαζί με την Ήβη στον διαγωνισμό της Γερμανίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα βίντεο από την τελευταία βόλτα της Ήβη στην πίστα. Η ομάδα μας έχει συμπληρώσει 5 χρόνια δυναμικής παρουσίας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη οικογένεια παλιών μελών, οι οποίοι τώρα κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 3 από αυτά τα παλιά μέλη θα μας μιλήσουν για το πόσο σημαντική ήταν για αυτούς η εμπειρία τους στην ομάδα. Καλησπέρα για μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Γιωβανόπουλος και υπήρξα μέλος της ομάδας για 3 χρόνια. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το πώς η ομάδα προετοιμάζει τα μέλη της να ενταχθούν αργότερα σε κάποια εταιρεία και να ανταπεξέλθουν σε καινούριες συνθήκες. Στις περισσότερες αιτήσεις πλέον για δουλειά, συναντούμε στα προβλεπόμενα τον όρο team player. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι και το αυτονόητο ότι τα παιδιά γίνονται μέλος μιας ομάδας. Όντας μέλος μιας ομάδας, μαθαίνεις να δουλεύεις με άλλα άτομα, άτομα διαφορετικά από σένα και με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Με τα άτομα αυτά θα πρέπει να συνεργαστείς για την επίτευξη του κοινού στόχου της ομάδας. Ο στόχος όμως αυτός έχει ημερομηνία λήξης. Όπως οι εταιρείες με τα μεγάλα project, έτσι και οι διαγωνισμοί Formula Student έχουν απαιτητικά deadline καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα μέλη λοιπόν μαθαίνουν να δουλεύουν με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ορίζεται από τον αρχηγό της ομάδας και τους αρχηγούς των υποομάδων. Έτσι, η ομάδα μας κάθε χρόνο καταφέρνει να γνωρίζει όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες και τα παλιότερα μέλη της ομάδας να αντάσσονται με ευκολία σε εταιρείες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια και φόρτσα. Η συμμετοχή σε μια ομάδα Formula Student είναι ένα πολύτιμο προσόν στρατιογραφικό οποιοδήποτε φοιτητή αναζητά εργασία στο χώρο της αυτοκίνησης, διότι είναι ό,τι κοντινότερο μπορεί να έχει σε εμπειρία στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστικά, στο τμήμα μου στη δουλειά, σχεδόν όλοι οι φοιτητές είμαστε πρώην μέλη ομάδων Formula Student, όπως και ο supervisor μας, και μέσω της δουλειάς έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, οι οποίοι πλέον έχουν περάσει στην άλλη πλευρά, δηλαδή είναι κριτές ή υπεύθυνοι τεχνικού ελέγχου σε διαγωνισμούς. Ακόμη όταν η τοπική ομάδα, η οποία έχει ως κυρίως σπονσορά την Daimler, νίκησε στον διαγωνισμό Formula Student Germany, το νέο αυτό έγινε το νούμερο ένα νέο στο εταιρικό site της Daimler και αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η Formula Student για εμάς. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Η τριετή συμμετοχή μου στην Aristurtle με βοήθησε να εμπλουτίσω σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο. Τόσο μέσα από τη μελέτη θεμάτων που αφορούσαν το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως μέσα από την καθοδήγηση και τις συμβουλές που είχα από τους υπεύθυνους διδακτορικούς φοιτητές και καθηγητές της ομάδας. Επίσης, είχα την δυνατότητα να προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο στην πράξη, σε πραγματικά προβλήματα, και να αποκτήσω έτσι μια εμπειρία πάνω στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και γενικότερα της αυτοκίνησης, πράγμα που δεν είναι εφικτό αυστηρά και μόνο μέσω των σπουδών. Για μένα όμως το πιο σημαντικό ήταν η συμμετοχή στην Aristurtle ως ομάδα, μέσα από το οποίο μαθαίνει κανείς να εργάζεται μέσα σε μια ιεραρχία με συγκεκριμένους στόχους και απαιτήσεις, να διαχειρίζεται τον χρόνο του και να είναι υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα, πράγμα που αποτελεί και το μοντέλο του εργασιακού περιβάλλοντος.
Άλλωστε, η φόρμουλα student πλέον θεωρείται σε ένα βαθμό ανάλογη της εργασιακής εμπειρίας, η οποία είναι και η βασικότερη απαίτηση στην αγορά εργασίας. Αυτά λοιπόν από μένα. Εγώ εύχομαι να απολαύσετε το υπόλοιπο της βραδιάς. Καλή συνέχεια και φόρτσα. Ο λόγος όμως που βρισκόμαστε απόψε εδώ είναι για να σας αποκαλύψουμε το τρίτο μονοθέσιο που κατασκεύασε η ομάδα, την αγωνιστική σεζόν 2017-2018, με το όνομα Iris. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ήριδας. Η ομάδα μας για ακόμα μία φορά προχώρησε στην κατασκευή ενός αλουμινένιου μόνοκοκ πλαισίου, το οποίο με πιο έξυπνο και έμπειρο σχεδιασμό επέφερε μία συνολική μείωση βάρους της τάξης του 10%. Στη συνέχεια, όσον αφορά το σύστημα των αναρτήσεων, η ομάδα άλλαξε ολοκληρωτικά όλα τα επιμέρους κομμάτια, βελτιώνοντας έτσι την οδηγική και δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, όσον αφορά το κουτί των μπαταριών, η ομάδα με εξυπνότερο packaging κατάφερε να βελτιώσει την ευελιξία της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορέσει να επιφέρει μια συνολική μείωση βάρους της τάξης του 30%. Στη συνέχεια, όσον αφορά το αεροδυναμικό πακέτο της ομάδας, άλλαξε εντελώς ο τρόπος κατασκευής του και είμαστε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα όπου υλοποίησε σύστημα DRS στο πίσω φτερό του αυτοκινήτου. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά, η ομάδα, με έναν ισχυρότερο επεξεργαστή αυτή τη φορά, κατάφερε να βελτιώσει τις αποδόσεις και την αξιοπιστία του συστήματος χαμηλής τάσης, ενώ ταυτόχρονα με τη βελτίωση και με κατάλληλες software επιλογές στο σύστημα ελέγχου των μπαταριών πέτυχε μία αύξηση της ταχύτητάς του κατά 125%. Όλες αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε μία συνολική μείωση βάρους της τάξης των 12 κιλών που ισοδυναμούν με 55 κιλά και έκαναν την Ήριδα πιο αξιόπιστη και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική. Για να φέρει η ομάδα μας εις πέρας ένα εγχείρημα τόσο απαιτητικό, βασίζεται στην οργάνωση. Η δομή της ομάδας μας έχει ως εξής. Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας μας είναι ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, κ. Μινάς Αλεξιάδης. Επιπλέον, επειδή το μονοθέσιο ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων, επιβάλλεται από τους κανονισμούς της Formula Student να επιβλέπεται καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του από τρεις Electrical System Advisors. Αυτοί είναι τρεις διδακτορικοί φοιτητές του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών. Τα μέλη της ομάδας χωρίζονται στις 8 υπομάδες που βλέπετε, σύμφωνα με την κλίση τους και το επιστημονικό τους υπόβαθρο, ενώ συντονιστής όλων είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ας περάσουμε όμως τώρα στην ανάλυση των επιμέρους υπομάδων και ας καλωσορίσουμε στη σκηνή τον Χρήστο Γάκια από την υπομάδα του Πλαισίου, την Κλέα Ποντίκη που είναι υπεύθυνη μηχανολογικού σχεδιασμού και την Κατερίνα Ρούντου που ήταν στην υπομάδα του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Καλησπέρα και από μένα. Η ανάλυση των υπομάδων θα αρχίσει με λίγα λόγια για την υπομάδα του πλαισίου και των εργονομικών. Βασικότερο όλων, η κατάλληλη επιλογή του υλικού. Η ομάδα μας, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, επέλεξε ένα υλικό σύνθετο, τύπου σάντουιτς, το οποίο αποτελείται από φύλλα αλουμινίου και ψέλες αλουμινίου ως υλικό του πυρήνα, ενώ στοιχείο σύνδεσής τους η εποξική κόλλα. Το υλικό αυτό είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και πολύ στιβαρό, που το καθιστά εξαιρετικά. Να ανταποκριθεί εξαιρετικά στις υψηλές απαιτήσεις του μονοθεσίου μας. Η λογική της σχεδίασης είναι τύπου μόνοκοκ, δηλαδή ένα πλαίσιο με μια ενιαία γεωμετρία και σύνθεση. Για την κατασκευή του, λοιπόν, απαιτείται φύλλα αλουμινίου να κοπούν και να διαμορφωθούν στο επιθυμητό σχήμα. Η έδραση των επιμέρους στοιχείων του αυτοκινήτου γίνεται με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων αλουμινένιων κομματιών εντός του sandwich, τα λεγόμενα inserts. Επίσης, η ένωση όλων των τμήματων του μόνοκοκ, όπως βλέπετε, γίνεται με τη χρήση λεπτών φύλων αλουμινίου, τις γνωστές φλάτζες. Βέβαια, φέτος η ομάδα μας τροποποίησε σημαντικά τον τρόπο κατασκευής του πλαισίου, καθώς έγινε εφαρμογή της μεθόδου απόλυτου κενού κατά την κόλληση όλων των υλικών. Γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό, συνοψίζοντας, ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο το οποίο κατασκευάζεται ιδιαίτερα εύκολα, γρήγορα, έχει αυξημένη στιβαρότητα, είναι εξαιρετικά εργονομικό τόσο για τον οδηγό όσο και για τους μηχανικούς ενώ εργάζονται πάνω του. Βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι η βελτίωση της ομάδας και η συνεχής εξέλιξή της, αυτής και των μονοθεσίων. Που σημαίνει το φετινό μας πλαίσιο με ένα νέο, πιο έξυπνο σχεδιασμό έχει μειωμένο μέγεθος, που σημαίνει μειωμένο βάρος κατά 4 κιλά, καθώς και εξαιρετικά υψηλότερη στιβαρότητα. Όσον αφορά τη στιβαρότητα τώρα, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας
που αφορά τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην πίστα. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα σας πει η Κλέα. Καλησπέρα. Οι πίστες της Formula Student αποτελούνται από πολλές κλειστές και απότομες στροφές, καθώς και μικρές ευθείες, μέγιστο μήκους 75 μέτρα. Συνεπώς, στόχος ενός μονοθεσίου δεν είναι η μέγιστη ταχύτητα. Στόχος είναι η μέγιστη επιτάχυνση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κινητήρων με μεγάλη αποδιδόμενη ροπή, όπως επίσης και με τη σωστή διαχείριση των ελαστικών και των αντισιακού συστήματος. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η υπεύθυνη για τη σωστή δυναμική συμπεριφορά του μονοθεσίου είναι η υπομάδα των αναρτήσεων. Αντικείμενα της υπομάδας είναι το σύστημα διεύθυνσης. Το σύστημα παίδησης. Η γεωμετρία του αναρτησιακού συστήματος. Καθώς και η συναρμολόγηση του τροχού. Η διαδικασία του σχεδιασμού του αναρτησιακού συστήματος καθώς και του συστήματος διεύθυνσης ξεκινάει με την ανάλυση των ελαστικών και την επιλογή των κατάλληλων αποσβεστήρων. Όλα αυτά συγκροτούν την τελική γεωμετρία της ανάρτησής μας. Ο τύπος ανάρτησης που επιλέγουμε είναι αυτή των διπλών ψαλιδιών με πούσροτ και αγωκόρια. Ενώ φέτος προσθέσαμε ένα ακόμα βαθμό ελευθερίας στο σύστημά μας, εγκαθιστώντας αντιστρεπτικές μπάρες στον εμπρός και το πίσω άξονα. Όλα αυτά συντέλεσαν στη δημιουργία του καλύτερου μονοθεσίου που έχει κατασκευάσει η ομάδα μας όσον αφορά τη δυναμική συμπεριφορά. Γεγονός που συντέλεσε σε καλύτερους χρόνους στην πίστα, όπως επίσης και υψηλότερες θέσεις στη γενική κατάταξη των διαγωνισμών. Ένα υλικό που επιλέγεται για την κατασκευή πρέπει να έχει την καλύτερη αναλογία βάρους στιβαρότητας. Πόσο μάλλον όταν στο σύστημα της ανάρτησης η ακαμψία είναι ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που πρέπει να έχει ένα τέτοιο υλικό. Η αντικατάσταση του αλουμινίου με χάλιβα, η αντικατάσταση του χάλιβα με αλουμινίου, όπως επίσης και η εκτεταμένη χρήση κάρμπον και άλλων σύνθετων υλικών, σε συνδυασμό με ένα προσεκτικό σχεδιασμό από την υπομάδα, συντέλεσαν σε μια συνολική μείωση κατά 8 κιλά σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα ανάρτησης. Σχετικά με το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα μιλήσει η Κατερίνα. Χαίρετε και από μένα. Η υπομάδα drivetrain είναι υπεύθυνη για όλα τα κομμάτια με τα οποία μεταδίδεται κίνηση από τον κινητήρα στον τροχό. Πιο συγκεκριμένα, στο πίσω μέρος του μονοθεσίου βρίσκονται δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας για κάθε πίσω τροχό, τα ημιαξόνια που μέσω των συνδέσμων συνδέουν τον κάθε κινητήρα με το μειωτήρα και αυτός είναι που τελικά που περιστρέφει τους τροχούς. Το κυβότιο μείωσης είναι και το σημαντικότερο κομμάτι που μελετάτε, καθώς μέσω αυτού επιτυγχάνεται η επιθυμητή ροπή εξόδου στους τροχούς. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, το μονοθέσιο διαθέτει πλανητικό σύστημα μείωσης, το οποίο βασικά πλεονεκτήματα είναι αρχικά η ομοαξονική είσοδος και έξοδος ισχύος, η χρήση μικρότερων και ελαφρύτερων γραναζιών και λόγω των προηγούμενων δύο καταλήγουμε σε μια πιο compact συναρμολόγηση. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να εξοικονομούμε χώρο, τοποθετώντας το κυβότιο μείωσης στο εσωτερικό μέρος κάθε πίσω τροχού. Λόγω λοιπόν της κίνησης των γραναζιών του πλανητικού συστήματος μείωσης, για κάθε 3,2 στροφές του κινητήρα, ο τροχός περιστρέφεται μία φορά, πετυγαίνοντας έτσι μέγιστη ροπή εξόδου 768 νιουτόμετρα. Ας προχωρήσουμε όμως και στα σημεία βελτιστοποίησης του συστήματος σε σχέση με το περσινό. Αρχικά, για τη μείωση βάρους, κάθε κομμάτι που ευθύνεται για τη μετάδοση της κίνησης σχεδιάστηκε και αναλύθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, καταλήγοντας έτσι σε ένα σύστημα κατά 2,4 κιλά ελαφρύτερο. Τέλος, επιλέγοντας τη μέθοδο της θερματοδιάβρωσης εναντί της συμβατικής κοπής των γραναζιών, επιτεύχθηκε μεγάλη ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα, λιγότερες απώλειες και παράλληλα μια σχεδόν αθόρυβη εμπλοκή των γραναζιών. Στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του μηχανολογικού σχεδιασμού, δείχνοντάς σας ένα βίντεο με τα highlights από την περίοδο της κατασκευής. But someday, baby, you ain't worried my life. Everywhere I go, where it lay my head.
dirty mistreater, that was no good. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Στη συνέχεια, για το ηλεκτρολογικό σύστημα του αυτοκινήτου θα σας μιλήσουν ο Γιάννης Τζιόρτζης για το σύστημα της χαμηλής τάσης και ο Κωνσταντίνος Θεοφάνης για το σύστημα της υψηλής τάσης. Καλησπέρα και από μένα. Μαζί θα μιλήσουμε για τη χαμηλή τάση. Η χαμηλή τάση περιλαμβάνει τη διεπαφή με τον οδηγό, τα συστήματα υποβοήθησης του μονοθεσίου, το σύστημα της τηλεμετρίας και τα συστήματα ασφαλείας. Η διεπαφή πραγματοποιείται μέσω του ταμπλό και του τιμονιού. Στο ταμπλό υπάρχουν μερικοί διακόπτες και ενδείξεις, ενώ στο τιμόνι φιλοξενείται μια οθόνη, η οποία παρέχει στον οδηγό βασικές πληροφορίες για την κατάσταση του μονοθεσίου, αλλά και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης. Ποια είναι όμως αυτά? Είναι το ηλεκτρονικό διαφορικό και ο ηλεκτρονικός περιοριστής ισχύος. Η ανεξάρτητη λειτουργία των δύο ηλεκτροκινητήρων μας επιτρέπει την μείωση της ροπής του κάθε κινητήρα ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Έτσι, η διαφορά ροπής που δημιουργείται στρίπει το μονοθέσιο και με τους πίσω τροχούς, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αρκετές δοκιμές στην πίστα υπό διαφορετικές συνθήκες, το ηλεκτρονικό διαφορικό μας βοήθησε να τερματίσουμε στο σκίτμπα της Τσεχίας σε μόλις 5,21 δευτερόλεπτα, χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της Αριστέρτλ. Όμως, το σύστημα αυτό, όπως και η τηλεμετρία και η συλλογή δεδομένων, υλοποιούνται στο micro-autobox 2 της Dispace, το οποίο αποτελεί τον κεντρικό εγκέφαλο της ήριδας. Απαιτείται λοιπόν η συνεχής επικοινωνία με τους αισθητήρες του μονοθεσίου αλλά και τις υπόλοιπες μονάδες ελέγχου. Ωστόσο, στα υπόλοιπα υποσυστήματα, τον έλεγχο εκτελεί ένας custom μικροελεγκτής, όπως ανέφερε πριν ο Βασίλης, ο οποίος είναι της αρχιτεκτονικής των 32 bit και είναι 12 φορές γρηγορότερος συγκριτικά με αυτό που σας παρουσιάσαμε πέρσι, ενώ παράλληλα υποστηρίζει δύο κανάλια επικοινωνίας CAN. Όμως, μάλλον δεν ξέρει κανείς σας τι είναι το CAN, οπότε ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει την επικοινωνία, την ασφαλή επικοινωνία μάλλον, μεταξύ πρακτικά άπειρων συσκευών, χρησιμοποιώντας μόνο δύο καλώδια. Και έτσι η διασύνδεση των αισθητήρων του μονοθεσίου γίνεται σημαντικά απλούστερη. Ξεκινώντας από το μπροστινό τμήμα, υπάρχουν δύο αισθητήρες στο πετάλι του γκαζιού για λόγους ασφαλείας, ο αισθητήρας πίεσης των φρένων, ο αισθητήρας τροφής του τιμονιού που χρησιμοποιείται και από το ηλεκτρονικό διαφορικό, ο αισθητήρας κρούσης, τα ποτενσιόμετρα στις αναρτήσεις για τη συλλογή δεδομένων και την μετέπειτα αξιοποίησή τους, οι αισθητήρες στις θερμοκρασίες των ελαστικών, το γυροσκόπιο, ενώ περνώντας το πίσω μέρος, υπάρχουν οι αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας των καλωδίων υψηλής τάσης, υπάρχουν 5 συνολικά μετρητικά ρεύματος και τάσης και τέλος οι 2 αισθητήρες ταχύτητας των πίσω τροχών. Ας δούμε όμως πώς γίνεται η καλωδίωση ενός μονοθεσίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano. Στόχος μας όμως είναι η συνεχής βελτίωση. Γι' αυτό υπάρχει ένα σύστημα τηλεμετρίας που επιτρέπει τη ζωντανή παρακολούθηση όλων των αισθητήρων του μονοθεσίου και συνεπώς των επιδόσεών του. Για να γίνει αυτό δυνατό, υπάρχει ένα αναβαθμισμένο δίκτυο Wi-Fi, το οποίο παρέχει
απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλα τα συστήματα του μονοθεσίου, μέσω όμως της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Στόχος αυτού είναι η επίβλεψη της καλής λειτουργίας του μονοθεσίου, αλλά και η ενίχνυση σφαλμάτων σε αυτό. Ωστόσο, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του ηλεκτρολογικού μας συστήματος, προχωρήσαμε στη μελέτη και ενός custom συστήματος τηλεμετρίας. Έτσι, επιλέχθηκε ένα τσιπάκι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε τέτοιου είδους εφαρμογές, το οποίο εστιάζει στην αξιοπιστία, την ταχύτητα και κυρίως την εμβέλεια από την οποία πάσχουν τα γνωστά σε όλους μας δίκτυα Wi-Fi. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από το πέπλο και λειτουργεί δοκιμαστικά παράλληλα με το σύστημα τηλεμετρίας του DSpace, δημιουργώντας έτσι ένα συνδυαστικό σύστημα τηλεμετρίας ικανό να ανταπεξέλθει σε συνθήκες δοκιμών ή και αγώνων. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια του μονοθεσίου, υπάρχει ένα ολόκληρο μη προγραμματιζόμενο κύκλωμα απενεργοποίησης της υψηλής τάσης σε περιπτώσεις σφαλμάτων μόνωσης, κρούσης ή απότομου φρεναρίσματος, κάνοντας έτσι το περιβάλλον του μονοθεσίου ασφαλέστερο για τους μηχανικούς και φυσικά για τον οδηγό. Περισσότερα όμως για αυτό το σύστημα θα σας πει αργότερα ο Κώστας. Καλησπέρα. Το σύστημα υψηλής τάσης του μονοθεσίου περιλαμβάνει κατά βάση τους inverter, τους κινητήρες και το κουτί μπαταριών, το οποίο θα σας παρουσιάσω και πρώτο. Βασικό κομμάτι του κουτιού μπαταριών και απαραίτητο για την ορθή του λειτουργία είναι οι πλακέτες του. Συνολικά, μέσα του κουτί μπαταριών βρίσκονται 9 πλακέτες, οι 7 από τις οποίες χρησιμοποιούνται για το σύστημα διαχείρισης των μπαταριών. Οι συγκεκριμένες πλακέτες τοποθετούνται πάνω από τις μπαταρίες και είναι υπεύθυνες για τη συνεχή εποπτεία των μπαταριών και της κατάστασής τους, περιλαμβάνοντας μετρητικά τάσης, θερμοκρασίας και ρεύματος. Έτσι, η χρήση των μπαταριών γίνεται σε ασφαλή πλαίσια, ενώ γίνεται δυνατός ο υπολογισμός της απομείνωσης ενέργειας του μονοθεσίου, πράγμα αναγκαίο για την αξιοποίηση αυτής της ενέργειας βέλτιστα κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων και κυρίως σε αυτό του endurance. Η επόμενη πλακέτα του κουτιού μπαταριών είναι αυτή της Fusebox. Η πλακέτα αυτή συγκεντρώνει αρκετές λειτουργίες του μονοθεσίου, οι οποίες στοχεύουν στην ασφάλειά του. Έτσι, πάνω σε αυτή την πλακέτα υλοποιείται το μεγαλύτερο κομμάτι του κυκλώματος shutdown, όπως σας είπε και πριν ο Γιάννης. Επιπλέον, ελέγχει τα ρελέ, τα οποία επιτρέπουν ή αποκόπτουν τη ροή ενέργειας από το κουτί μπαταριών προς τους κινητήρες. Ονομαστικά, οι βασικές λειτουργίες είναι ο έλεγχος του σφάλματος μόνωσης, ο έλεγχος της κατάστασης του συστήματος διαχείρισης των μπαταριών, ο έλεγχος της ομαλής φόρτισης των πυκνωτών των inverter και ο έλεγχος της φόρτισης του κουτιού μπαταριών. Ας δούμε λοιπόν τώρα αναλυτικότερα τη συνολική assembly του κουτιού μπαταριών. Κύριο στόχο τη φετινή ομάδα ήταν η ελάττωση του βάρου του κουτιού μπαταριών αλλά και η διατήρηση τη αξιοπιστία του. Έτσι, διατηρήθηκε ίδιο ο τύπο των μπαταριών, καθώ και η μέγιστη τάση 357 βολτ. Παρ' όλα αυτά, άλλαξε δραματικά η assembly. Έτσι, καταφέραμε τη μείωση του βάρου του κουτιού μπαταριών κατά 10 κιλά και του μήκου του κατά 15 εκατοστά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χάσαμε σε ενέργεια, αφού για άλλη μία χρονιά η συνολική ενέργεια του κουτιού μπαταριών μα ανέρχεται σε 7,46 κιλοβατόρε. Αναλυτικότερα, την assembly του κουτιού μπαταριών θα την παρακολουθήσουμε με ένα βίντεο. Πρώτο βήμα για την assembly του κουτιού μπαταριών είναι η κατασκευή των segment. Τα segment αποτελούν υποδιαιρέσεις του battery pack και χρησιμοποιούνται για την τιμωτοποίηση της ενέργειας και της τάσης του κουτιού μπαταριών. Αλουμινένια busbar χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των μπαταριών, ενώ αποστάτες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των πλακετών του συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. Συστήματος διαχείρισης των μπαταριών, συγγνώμη. Αφού κατασκευαστούν και τα 7 segment, τοποθετούνται μέσα σε ένα αλουμινένιο casing και συνδέονται σε σειρά. Έτσι, έχουμε μια συνολική συνδεσμολογία κελιών σε 84 σειρά και 3 παράλληλα. Η συνολική assembly του κουτιού μπαταριών ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση της ασφάλειας, των δύο ρελέ που ελέγχουν την έξοδο του κουτιού μπαταριών, καθώς και του καπακιού, το οποίο αποτελείται από σύνθετα υλικά για λόγους μόνωσης. Όσον αφορά τους inverter και τους κινητήρες, η ομάδα μας έχει επιλέξει τη χρήση δύο σύγχρονων ηλεκτροκινητήρων μόνιμου μαγνήτη της έμραξ. Η επιλογή αυτή έγινε βάσει της μεγάλης ροπής της οποίας μπορούν να μας παρέχουν σε σχέση με το μικρό τους βάρος. Η ονομαστική τους ισχύς ανέρχεται στα 55 kW, ενώ έχουν πικ στα 100 kW. Η οδήγησή τους γίνεται μέσω δύο inverter της Bamocar. Η assembly των inverter αυτών έχει τροποποιηθεί. Έτσι, έχει κατασκευαστεί custom casing από ανθρακόνημα, ενώ έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί η ψύκτρα αλουμινίου, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των θερμοκρασιών των στοιχείων του inverter. Αυτές οι αλλαγές υπέφεραν τη μείωση του βάρους του κάθε inverter κατά 4 κιλά.
Η assembly του συστήματος υψηλής τάσης ολοκληρώνεται με το splitterbox. Το splitterbox βρίσκεται πάνω από το κουτί μπαταριών και αναλαμβάνει το διαμοιρασμό της ενέργειας του κουτιού μπαταριών στους δύο inverter. Συγκεκριμένα, η έξοδος του κουτιού μπαταριών συνδέεται σαν είσοδος στο splitterbox. Αυτή, αφού περάσει από μετρητικά συστήματα και συστήματα ασφαλείας, καταλήγει στους δύο inverter. Αυτοί με τη σειρά τους μετατρέπουν την DC τάση του κουτιού μπαταριών σε AC και οδηγούν ανεξάρτητα τους δύο κινητήρες. Στη συνέχεια, όσον αφορά το αεροδυναμικό πακέτο του αυτοκινήτου και τον τρόπο κατασκευής του, θα σας μιλήσουν ο Δημήτρης Γκοντόρας από την υποομάδα των αεροδυναμικών και ο Μιχάλης Κανουπάκης από την υποομάδα των σύνθετων υλικών. Καλησπέρα. Αξιοσημείωτη ήταν και η πρόοδος ομάδας στο κομμάτι των αεροδυναμικών. Η περιορισμένη ταχύτητα στην πίστη της ΕΦΣΑΕ, λόγω των μικρών ευθειών και των κλειστών στροφών, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ευφυείς αεροδυναμικές λύσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση του μονοθεσίου. Αρχικά, κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, στόχος μας είναι να επιτύχουμε ένα άκρος αποδοτικό αεροδυναμικό πακέτο, μεγιστοποιώντας τα ποσά της κάθετης δύναμης, χωρίς όμως να αυξήσουμε την αντίσταση. Καθώς κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο για την κατανάλωση, όσο και για τη μέγιστη ταχύτητα του μονοθεσίου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά, πραγματοποιούμε πολλές αναλύσεις, προκειμένου να ρυθμίσουμε αλλά και να βελτιώσουμε τα αεροδυναμικά κομμάτια που έχουμε σχεδιάσει. Έπειτα, στείλουμε ειδικά μοντέλα, τα οποία προσομοιάζουν στην ουσία την απόδοση του μονοθεσίου στην πίστα και τέλος, κάνουμε πραγματικές δοκιμές, προκειμένου να εξακριβώσουμε τα αποτελέσματά μας. Γιατί φετινή χρονιά κάθε αεροδυναμικό κομμάτι είχε ως στόχο να αξιοποιήσει κατάλληλα τη ροή του αέρα γύρω από το μονοθέσιο, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της απόδοσης, της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητάς του. Αρχικά έχουμε τη μύτη, η οποία σε συνδυασμό με τον μπροστινό φτερό αναλαμβάνουν τον πολύ σημαντικό ρόλο να κατευθύνουν τον αέρα στα κατάλληλα σημεία, όπως προς το πάτωμα, τα ψυγεία και μακριά από τις ρόδες. Επίσης, η προσθήκη του λεγόμενου κάμπερ στον μπροστινό φτερό αυξάνει ραγδαία την κάθε δύναμη που παράγεται από αυτό, χωρίς όμως να αυξάνει την αντίσταση. Στη συνέχεια, τα sidepod είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μαγνητίζουν στην ουσία μεγάλη ποσότητα κρύου αέρα και να την κατευθύνουν στα ψυγεία. Επίσης, αναλαμβάνουν τον πολύ σημαντικό ρόλο να απομακρύνουν τον αέρα από τις πίσω ρόδες, μειώνοντας την αντίσταση. Στη συνέχεια, έχουμε το πάτωμα, το οποίο σε συνδυασμό με τον πίσω αλλά και τους πλαϊνούς διαχύτες προσφέρουν ένα πρωτοποριακό αεροδυναμικό σχεδιασμό, επιταχύνοντας τη ροή του αέρα κατά από το μονοθέσιο, μειώνοντας την πίεση. Το αποτέλεσμα αυτού είναι το κάτω κομμάτι του μονοθεσίου να απορροφάται στην ουσία από το έδαφος. Τέλος, έχουμε το πίσω φτερό, το οποίο υλοποιεί ένα σχεδιασμό τεσσάρων αεροτομών και αναλαμβάνει το έργο να μετατοπίσει το αεροδυναμικό κέντρο πίεσης προς τα πίσω, προσφέροντας έτσι καλύτερο έλεγχο, ευστάθεια και απόκριση στο τιμόνι. Φέτος, πηγαίνοντας ένα ακόμα βήμα μπροστά, αναπτύξαμε ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα, όπως είναι το σύστημα μείωσης της τοπιστέλικουσας δύναμης, γνωστό ως DRS, το οποίο χρησιμοποιείται και στη Φόρμουλα 1. Ένας πολύ ελαφρύς μηχανισμός αναλαμβάνει μέσω λογισμικού να αλλάξει την κλίση των πίσω αεροτομών. Έτσι, επιτυχάνουμε μείωση της αντίστασης του πίσω φτερού κατά 80% και βελτίωση της απόδοσής μας σε όλα τα αγωνίσματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το συνολικό βάρος του φετινού αεροδυναμικού πακέτου είναι της τάξης των 11 κιλών και παράγει 28,4 κιλά κάθετης δύναμης στα 54 χιλιόμετρα την ώρα. Περισσότερα για την επίτευξη αυτού του τόσο χαμηλού βάρους, αλλά και για τα σύνθετα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητο, θα σας μιλήσω ο Μιχάλης. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλησπέρα σας και από μένα. Σύνθετα, όπως αντιλαμβάνεστε, ονομάζονται τα υλικά που προκύπτουν από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων υλικών με σκοπό την απόκτηση βελτιωμένων και ευνοϊκών ως προς την χρήση ιδιωτήτων. Τα σύνθετα με τα οποία καταπιανόμαστε στην Αριστέρτη είναι τα σύνθετα ινών, στα οποία περιλαμβάνονται τα ανθρακονήματα, γνωστά και ως carbon fiber, τα ιολονήματα και οι ίνες αραμιδίου, γνωστότερες με την εμπορική ονομασία Kevlar. Γιατί όμως η κατασκευή ενός αγωνιστικού μονοθεσίου επιτάσσει τη μελέτη και κατασκευή τμήματων από σύνθετα υλικά?
η μελέτη και η χρήση τους αποσκοπεί στη δημιουργία μηχανικά ισχυρών, ελαφρών και καλέσθητων τμήματων, τα οποία έχουν ως στόχο τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση και ασφάλεια του μονοθεσίου. Για να αντιληφθείτε λίγο καλύτερα την αξία τους, σε μία τυπική σύγκριση των σύνδετων υλικών με κάποια συμβατικά μέταλλα, όπως το αλουμίνιο και ο χάλιβας, μπορούν να παρουσιάσουν 2-5 φορές περισσότερη ακαμψία, ενώ όσον αφορά το βάρος τους, ένα κομμάτι συγκεκριμένων διαστάσεων μπορεί να έχει 50% χαμηλότερο βάρος από ένα αλουμινένιο και 5 φορές χαμηλότερο βάρος από ένα χαλίβδινο. Σε μία μεταξύ τους σύγκριση, το ανθρακόνημα είναι αυτό που συνδυάζει τη μεγαλύτερη στιβαρότητα με τη μεγαλύτερη αντοχή και το χαμηλότερο ειδικό βάρος. Το ιαλόνημα έχει ηλεκτρικά μονωτικό χαρακτήρα και έχει το χαμηλότερο κόστος, ενώ τέλος είναι σαραμιδίου ή κέβλαρ, χρησιμοποιούνται όπου επιθυμούμε μεγάλη αντοχή στη διάτρηση. Η κατάλληλη εκμετάλλευση και ο κατάλληλος συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων καθιστούν τα σύνδετα υλικά ως τα ποιοτικότερα και πιο διαδεδομένα στον χώρο της αεροναυπηγικής, της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το παράδειγμα της Φόρμουλα 1. Όσο για τη διαδικασία κατασκευής τους, αυτή ξεκινά με τη μορφοποίηση καλουπιών, προκειμένου να έχουμε την επιθυμητή γεωμετρία στο τελικό κομμάτι. Έπειτα η εφαρμογή των υφασμάτινων ινών πάνω στο καλούπι. Στη συνέχεια τα υφάσματα αυτά εμποτίζονται με κάποιο είδους εποξική ή πολυεστερική ρητίνη. Και στο τέλος έχουμε τον πολυμερισμό ρητίνης και υφασμάτων υπό αυστηρές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Όσον αφορά την Ήριδα, το τελευταίο μας αγωνιστικό μονοθέσιο, να επισημάνουμε ότι το αεροδυναμικό της πακέτο έχει κατασκευαστεί πλήρως από ανθρακονήματα, ζυγίζοντας 11 κιλά, πετυχαίνοντας μία μείωση της τάξης των 7 κιλών συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Ενώ πολλά τμήματα των εργονομικών και του κουτιού μπαταριών έχουν κατασκευαστεί από συνδυασμό των τριών συνδετών υλικών, προκειμένου προφανώς της ελάττωσης βάρους και της παροχής υψηλής ασφάλειας στον οδηγό. Τέλος, να επισημάνω ότι την αγωνιστική σεζόν 2017-2018 η ομάδα μας κατάφερε για πρώτη χρονιά να κατασκευάσει ορισμένα τμήματα συνδετών υλικών στο χώρο μας και ως εκ τούτου είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές κατασκευής συνδετών υλικών στην Aristurtle. Συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό της Formula Student είναι σίγουρα μια μοναδική εμπειρία για όλους τους φοιτητές. Φέτος η ομάδα μας συμμετείχε σε τρεις διεθνείς διαγωνισμούς. Πρώτα συμμετείχε στο διαγωνισμό Formula Student Data της Ιταλίας, έπειτα στο διαγωνισμό Formula Student East της Ουγγαρίας και τέλος στο διαγωνισμό Formula Student της Τσεχίας. Για να συμμετέχει όμως μια ομάδα σε ένα διαγωνισμό της Formula Student, πρέπει πρώτα να περάσει ένα απαιτητικό τεστ γνώσεων και κανονισμών. Ακολουθεί ένα βίντεο με τις αντιδράσεις μας όταν διακριθήκαμε στο διαγωνισμό της Τσεχίας φέτος με το δεύτερο καλύτερο χρόνο ανάμεσα σε περισσότερες από 180 ομάδες όλου του κόσμου.
ομάδα μας κάθε χρόνο επιστρέφει με όλο και σπουδαιότερες διακρίσεις από τους διεθνείς διαγωνισμούς. Φέτος, το ταξίδι της ομάδας μας ξεκίνησε από τον διαγωνισμό της Ιταλίας, στον οποίο και για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στο αγώνισμα του Business Plan, σηκώνοντας το κύπελλο της πρωτιάς, ενώ ταυτόχρονα κατέκτησε την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε περισσότερες από 21 ομάδες. Στη συνέχεια, το ταξίδι της ομάδας συνεχίστηκε με τον διαγωνισμό της Ουγγαρίας, στον οποίο ανταγωνίστηκε πολύ αξιόλογες ομάδες από πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού με πολυετή εμπειρία, στον οποίο κατάφερε να κατακτήσει την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 19 ομάδες αυτή τη φορά, σημειώνοντας όμως ρεκόρ πόντων για την ιστορία της. Και τέλος, η ομάδα μας, στον τελευταίο διαγωνισμό σε αυτόν της Τσεχίας, κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη θέση αυτή τη φορά στη γενική κατάταξη, ενώ για ακόμα μία φορά προκρίθηκε στους τελικούς του business plan, κατακτώντας αυτή τη φορά την τρίτη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα βίντεο από τις κορυφαίες στιγμές της ομάδας μας στους διαγωνισμούς. Once you in it, and you've got to go all the way to the end. Because you commit yourself to such a level where there is no compromise. You give everything you have, everything, absolute everything. And sometimes you find even more, because it requires more if you want still to be ahead, if you want to win. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να υποδεχτούμε στη σκηνή τον αρχηγό της ομάδας μας για την αγωνιστική σεζόν 2017-2018, Αντώνη Καραμεσίνη. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ πέρα σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για μας, στην παρουσίαση του τρίτου ηλεκτροκίνητου του αγωνιστικού μονοθεσίου της ομάδας. Είναι αλήθεια πως για όλους μας ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Η ομάδα στην αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σχεδόν ολοκληρωτική ανανέωση των μελών, καθώς πολλά από τα παλιά μέλη έπρεπε να τελειώσουν τις σπουδές τους και να ξεκινήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία. Όλοι όμως, όπως φαντάζομαι, κατανοήσετε και από το βίντεο, ήταν δίπλα μας, δίνοντάς μας πάντα πολύτιμες συμβουλές, όποτε και αν τους χρειαζόμασταν. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν σας κρύβω πως μια χρονιά Formula Student, μια αγωνιστική σεζόν όπως λέμε, περιέχει πολλά εμπόδια, πολλές ατυχίες, απογοήτευση, κούραση. Για κάθε τέτοια περίπτωση, για κάθε πρόβλημα, για κάθε ατυχία, για κάθε λάθος, είμαι πολύ περήφανος που κάθε φορά όλοι μαζί σαν μια ομάδα, όπως λέμε όλοι ότι είναι μια ομάδα, μια γροθιά, όπως συνηθίζεται να λέγεται, πάντα βρίσκαμε όλοι μαζί τη λύση και καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα σας αποκαλύψουμε στη συνέχεια. Ναι. Θα με συγχωρέσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντας πλέον μη ενεργό μέλος, είχα την ευκαιρία να κάνω μια πιο ψύχρεμη ανασκόπηση της χρονιάς που μας πέρασε και κατάλαβα πως, ναι, okay, τα κύπελα, οι θέσεις, οι πόντοι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που έκανες, είναι το αποτέλεσμά σου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κατάλαβα είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η συγκρότηση μιας ομάδας στην οποία μπορώ και τη χαρακτηρίζω η οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Νέα μέλη, παλιά μέλη, τα μέλη που κάναμε όλοι μαζί αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που στηρίξατε το έργο μας για ακόμα μια χρονιά. Βάλατε θεμέλια στο να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω, μάλλον όχι δεν θα ευχαριστήσω, να αναγνωρίσω σε όλες τις οικογένειες, γονείς, φίλους που βρίσκεστε εδώ πέρα, τη στήριξη που δείξατε στα παιδιά σας ή αντίστοιχα στους φίλους σας, σε αυτή την πολύ αγχωτική διαδικασία της κατασκευής ενός αγωνιστικού μονοθέσιου, σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, την ομάδα μας, που όλοι μαζί κάναμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα και μοιραστήκαμε όλες τις στιγμές κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών και σίγουρα όλες τις χρονιάς. Η ομάδα όμως συνεχίζεται, η πορεία της είναι ανωδική και στοχεύουμε ακόμα σε υψηλότερα αποτελέσματα, σε υψηλότερες θέσεις, ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Και θα ήθελα να ευχηθώ στα νέα μέλη καλή αγωνιστική σεζόν και να καλωσορίσω στη σκηνή τον φίλο και επόμενο αρχηγό της Aristurtle, τον Αποστόλη Τελιζόνα, και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο άμεσο και πιο μακρινό μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Σκόπευα να ξεκινήσω αλλιώς, αλλά οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αντώνη και νομίζω όλοι μας, γιατί υπήρξε πραγματικός αρχικός και ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές, που διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ήταν πολλές, είχε την απαραίτητη ωριμότητα να βρει τις πιο σωστές λύσεις για την ομάδα. Εγώ είμαι περήφανος που ήμουν και συνεχίζω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, εξαιρετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι ενώθηκαν για ένα κοινό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά ήρθε. Θα το δείτε στη συνέχεια. Όπως καταλάβατε, η περσινή αγωνιστική σεζόν ήταν η κορυφαία της ομάδας. Καταφέραμε να κατακτήσουμε ακόμα και την τέταρτη θέση στην συνολική κατάταξη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι στόχος της ομάδας δεν πάβει να είναι η κατάκτηση μιας θέσης στο βάθρο. Συνεπώς, έχουμε πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός νέου μονοθεσίου, ανταγωνιστικότερου. Τα σχέδια τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις αρχές του Μαΐου. Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε όλους υποστηρικτές και αρρωγούς.
Και εννοώ χορηγούς, εννοώ γονείς, τη μητέρα μου που έχει δακρύσει. Δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Νομίζω ότι πρέπει να δώσω ξανά το λόγο στο Βασίλη και στην Έλληνα για να συνεχίσουμε την παρουσίασή μας. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα φυσικά χωρίς τη στήριξη του Πανεπιστημίου μας, το οποίο οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, και συγκεκριμένα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα μας, το τμήμα των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Καθώς επίσης και στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου μας. Την προσπάθειά μας αυτή φυσικά έχουν αγκαλιάσει πολλοί χορηγοί. Θέλουμε να αναφέρουμε τους Gold χορηγούς μας, την Coca-Cola που στηρίζει έμπρακτα το έργο και τη δράση της ομάδας μας. Την ABB που είναι ηγέτης στην ενέργεια και τους αυτοματισμούς. Την ARES που είναι κορυφαίος προμηθευτής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο. Την εταιρεία Καινοτόμ που με έδρα τη Θεσσαλονίκη ειδικεύεται σε software λύσεις ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της ομάδας μας από τις πρώτες μέρες κιόλας. Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου, που συμβουλεύει την ομάδα μας σε κάθε βήμα και ιδιαίτερα τον υποψήφιο διδάκτορ Βαγγέλη Τσιούμα. Την εταιρεία Δημουλάς, που ως επίσημος αντιπρόσωπος του ομίλου Lab Group παρήχε όλα τα απαραίτητα καλώδια που ενσωματώθηκαν στο μονοθέσιό μας. Την εταιρεία Kigo, που μοιράζεται το πάθος μας για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και στηρίζει το έργο μας. Την Inter-American, που πραγματοποίησε όλες τις μεταφορές των μονοθεσίων της ομάδας μας, όπως και τη σημερινή. Την Space Onyx για την κατασκευή των απαραίτητων ξύλινων καλουπιών. Την εταιρεία TE Composites, η οποία παρήχε απαραίτητα υλικά για την κατασκευή σύνθετων κομματιών του μονοθεσίου μας. Τη ΔΔΕ, που στηρίζει το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια. Την πίστα Drive Park στο Νέο Ρήσιο, στην οποία τα μονοθέσιά μας πραγματοποίησαν τις δοκιμές τους όλα αυτά τα χρόνια. Το μηχανουργείο Νούκαρης, με το οποίο συνεργαζόμαστε από τον πρώτο κιόλας χρόνο κατασκευών. Την εταιρεία Technoform, η οποία ανέλαβε σημαντικά κομμάτια που ενσωματώθηκαν στο σασί του μονοθεσίου μας. Το μηχανουργείο Ζησιός, που στάθηκε στο πλευρό μας κατασκευάζοντας τα πίσω μωγέ του μονοθεσίου σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο για εμάς. Την εταιρεία Μεταλόνικα, η οποία κατασκεύασε τα γρανάζια του πλανητικού μειωτήρα του μονοθεσίου μας. Την Ιτζετ, που ανέλαβε υδροκοπές πολλών κομματιών του κουτιού μπαταριών. Το μηχανουργείο Κουρουζίδης, το οποίο ανέλαβε την κατασκευή των φορέων των πλανητικών μειωτήρων του μονοθεσίου. Την GP Colors, που μας προμήθησε με τα απαραίτητα προϊόντα κατεργασίας των καλουπιών. Και τέλος, το μηχανουργείο LNV CNC, που ανέλαβε τις σκοπές ορισμένων εξαρτημάτων των αναρτήσεων του μονοθεσίου. Σε αυτό το σημείο, συνεχίζοντας τα λόγια του προηγούμενου αρχηγού Αντώνη και του νέου αρχηγού Αποστόλη, θα ήθελα να σας αναφέρω κι εγώ πως η Aristurtle δεν είναι μόνο τα μονοθέσια και οι διακρίσεις. Είναι και όλα αυτά τα άτομα που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν και εξοδέψανε όλο τους τον προσωπικό χρόνο για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μας κάνανε δυνατότερους. Μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Μας φέρανε στα όρια μας και μας κάνανε να γνωρίσουμε καταστάσεις του εαυτού μας που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε νωρίτερα. Όλα αυτά τα πράγματα μας βγάλανε δυνατότερους. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα βίντεο με μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που ζήσαμε ως ομάδα την τελευταία αγωνιστική σεζόν, τις οποίες δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και οι οποίες θα μας θυμίζουν ότι πού και πού πρέπει να κοιμόμαστε κιόλας. Δώστε μας μισό λεπτό. Τεχνικά προβλήματα. Η αγωνία κορυφώνεται. Σαν να προχωρήσαμε λίγο. Θα παίξει τι θα γίνει. Δεν θέλει. Α, δεν θέλει. Άρα, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Οκ. Okay. Προχωράμε. Και ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Θα σας το περιγράψουμε. Ήταν φωτογραφίες της ομάδας, σε αστείες στιγμές, πολύ με αστείες. Συγκινητική μουσική.
θα γίνει και άλλη προσπάθεια. Αυτό είναι το σήμα της ομάδας, όπως καταλάβατε, εμφανίστηκε τόσες φορές. Ξαναπες τα συγκινητικά, ξαναπες τα συγκινητικά. Ήτανε... χάλασε τη ροή. Τέλος. Όπως είδατε, θέλουμε να συνεχίσουμε να ευχαριστήσουμε τους silver χορηγούς μας που αγκάλιασαν την προσπάθειά μας αυτή την αγωνιστική σεζόν, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με τον όμιλο Titan, την εταιρεία Bosch, την Nissan, την SKF, την εταιρεία Get3D και τον Petcos Metal, την Electra Ελλάς, Form Action, την εταιρεία Micron 20, την εταιρεία Virth, τη Eurobus Service, το μηχανουργείο Σταματάκη, την Beta Athens Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, την Adhoc, την εταιρεία Trigons και το μηχανουργείο Φρατζής,
την εταιρεία Evonik, τη Fibran, τη Seal Expert, την εταιρεία Trigages, την Analog Devices, την Power Parts AG, τη Fluro, την εταιρεία Keysoft, τον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης, την Κάπακου, την Eurocircuits, την Transmission Gadzelakis, την ΔΕΗ, την BNT Composites, την ΕΑΒ, την εταιρεία Mastergood, τη ΓΕΤΕ, την εταιρεία Stone Group και την Ακαδημία Kart & Rally, Cosmos Kart & Rally, καθώς επίσης και τους bronze χορηγούς που αγκάλιασαν την προσπάθειά μας, την Sclero, την IPG, την Angis, την Basic, Altium, Bender, Geros, Coverac, την Carglass, τη Στερεωτική, την RoboVision, την Istikball, Eton, Standard Batteries και Contact. Χρήστος Ελευθεριάδης, The Writing Fields, Wooden Legs, Solidworks, Mathworks, MSC Software, Επιμεταλλώσεις Γερμανός. Την JKD, Metal Fabrics, Νικολαίδης, IPCO, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Elval, Γενική Ψυκτική, TE Connectivity. Zeus, iLink, Whale Graphics, Σωληνοτεχνική και Farm 24. Καθώς επίσης και τους supporter χορηγούς μας που βλέπετε. Πριν όμως έρθει η στιγμή για την αποκάλυψη για την οποία είστε εδώ, του τρίτου ηλεκτροκίνητου αγωνιστικού μονοθέσιου, θέλω να σας συστήσω έναν έναν τα μέλη που βρίσκονται πίσω από αυτή την κατασκευή για την αγωνιστική σεζόν 2017-2018. Ξεκινώντας με την υποομάδα των αναρτήσεων και την Κλέα Ποντίκη. Το Γιάννη Βαφιάδη. Τον Ελισέο Ντούβελο. Τον Χρήστο Γάκια στην υποομάδα του Πλαισίου. Και τον Μιχαήλ Ροτοντάσιο. Στην υποομάδα του Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης με την Κατερίνα Ρούντου. Με την υποομάδα των αεροδυναμικών, Πέση Μινού. Και τον Δημήτρη Κοντόρα. Με την υποομάδα των σύνθετων υλικών και τον Μιχάλη Κανουπάκη. Στο σύστημα χαμηλής τάσης, τον Γιάννη Τζιόρτζη. Τον Αποστόλη Βελιζόνα. Τον Γιάννη Κασιούλη. Τον Στέφανο Τσικιά. Και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Βασίλειο Μυρίδη. Το σύστημα της υψηλής τάσης, ο Κώστας Θεοφάνης. Η Δήμητρα Φερετίνου. Και ο Ιάκωβος Κούτρης. Στην υποομάδα του marketing, τον Γιώργο Μαυρομάτη. Τον Γιάννη Ιωάννου. Την Κατερίνα Τούσκα. Την Ιωάννα Κυρκούδη. Και τη συμπαρουσιάστρια μου, Έλενα Καλογεροπούλου. Και βεβαίως τους οδηγούς της ομάδας, με τον Βασίλη Ψηφίδη. Τον Μάνο Βουλγαρή. Και τον Νίκο Καπετανίδη. Και φυσικά τον αρχηγό της ομάδας μας για την αγωνιστική σεζόν 2017-2018, Αντώνη Καραμεσίνη. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε την ήριδα. Στο σημείο αυτό, νομίζω έφτασε το σημείο που όλοι περιμέναμε.